Την προσοχή των καταναλωτών όταν αγοράζουν λάδι από πλανόδιους πολιτές εφιστούν οι παραγωγοί της Μάκρης, οι ελαιοπαραγωγοί της Μάκρης. Η κρίση φαίνεται πως έχει χτυπήσει και τον τόπιο ελαιόλαδο, αφού πολλές φορές οι καταναλωτές για να εξοικονομήσουν χρήματα αγοράζουν λάδι το οποίο είναι φθηνό, όμως η ποιότητά του είναι αμφίβολη, καθώς δεν ελέγχεται, και αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι καταναλωτές, δεν ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η κρίση έχει αναμφισβήτητα χτυπήσει την τσέπη των καταναλωτών, οι οποίοι και κόβουν από όπου μπορούν. Με τις υποχρεώσεις των οικοκυριών να είναι περισσότερες από ό,τι τα έσοδα, οι καταναλωτές πολλές φορές επιλέγουν ακόμα και για τη διατροφή τους αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, ώστε να μπορέσουν να εξοικονομήσουν μερικά ευρώ. Με ποιο κόστος όμως? Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι ελαιοπαραγωγοί της Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη παρατηρούν μια αισθητή μείωση της κατανάλωσης του ελαιόλαδου, πλήγμα το οποίο και δέχονται, όπως τονίζουν, από τους πλανόδιους, οι οποίοι και πολλούν στο δρόμο λάδι αμφιβόλου ποιότητας για ελαιόλαδο σε ελκυστική τιμή. Φέτος πάρα πολλοί πελάτες μας πήραν τηλέφωνο να μας ρωτήσουν για την τιμή του ελαιολάδου και τελικώς καταλήξαν να πάρουν κάποιο φθηνό λάδι, το οποίο κατά ημού δεν είναι υγιεινό και καλό και δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Δηλαδή αυτό το λάδι όταν το αγοράζει ο καταναλωτής 50 ευρώ, θα έλεγα ότι θα είναι και επικίνδυνο για την υγεία του, γιατί ένα σωστό λάδι για να μπορέσει να βγει έτσι πως πρέπει να βγει έχει κάποιο κόστος. Πολλοί πελάτες μας βέβαια, εφόσον την πατήσανε και μετά, μας πήραν τηλέφωνο να τους προμηθεύσουμε, και θα ήθελα να πω προς τους πελάτες και τους καταναλωτές να προτιμάνε το τοπικό, το ντόπιο, το ελαιόλαδο, το οποίο βραβεύεται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Εμπορίου, από έναν επίσημο φορέα, και να μην όλοι μας περνάμε μια κρίση. Είναι κατανοητό. Κοιτάμε να πάρουμε το φθηνό, αλλά με την υγεία μας δεν παίζουμε. Το ελαιόλαδο της Μάκρης θεωρείται ένα από τα καλύτερα λάδια της χώρας, το οποίο μάλιστα λαμβάνει ξεχωριστές διακρίσεις για την ποιότητά του. Αυτό όμως για αρκετούς καταναλωτές φαίνεται πως δεν είναι αρκετό, αφού αναζητούν λάδι όχι με βάση την ποιότητα, αλλά την τιμή. Και μάλιστα το προμηθεύονται από πλανόδιους πολιτές. Έλεγχοι, όπως τονίζουν οι παραγωγοί της Μάκρης, γίνονται, ωστόσο αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό. Έλεγχοι γίνονται. Το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμοι ξεγελιάται από την τιμή. Αυτό είναι το βασικότερο το πρόβλημα. Εκ των υστέρων, τι να το κάνει ο κόσμος, εφόσον δεν μπορεί να το καταναλώσει, γιατί έχει και μια βαριά μυρουδιά, δεν είναι εύγευστο όπως είναι το δικό μας το λάδι. Και αυτό θα ήθελα να πω, γιατί αγοράζοντας και ένα τοπικό προϊόν εδώ πέρα από την περιοχή μας, αυτά τα λεφτά θα επιστρέψουν και στον ίδιο πίσω. Έτσι θέλω να πιστεύω. Mm-hmm. Γενικότερα, πώς θα πάει η πώληση του λαδιού της Μάκρης, κύριε Βουκουρέσλη? Φέτος είναι μειωμένη η πώληση του λαδιού, γιατί υπάρχει οικονομική αυτή συγκυρία, η δύσκολη για όλους μας. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά θα καταναλωθεί το λάδι, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο λάδι από τις Μάκρες.